Καλησπέρα σας. 8 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως έρχεται από πολύ παλιά. Συγκεκριμένα, το 1857, 8 Μαρτίου ήταν η ημερομηνία της μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε από τις εργάτιες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το 1909 αναγνωρίστηκε επίσημα ως Εθνική ημέρα της γυναίκας με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και 2 χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε και από το Σοσιαλιστική Διεθνή. Σήμερα έχει χάσει όμως το πολιτικό και διεκδικητικό της υπόβαθρο και γιορτάζεται σαν έκφραση αγάπης προς τις γυναίκες με προσφορά λουλουδιών και δώρων. Η Στέλη Βιτσέντζος Κορνάρος γιορτάζει τη μέρα της γυναίκας με μια ομιλία της κυρίας Μεταξίας Τσιποπούλου και με θέμα «Έργα και ημέρες της Χάριες Μπόιτ», νοσοκόμας, δημοκράτησας, αρχαιολόγου και ανασκαφέως των Γουρνιών. Πριν να ξεκινήσει η ομιλία, θα ήθελα να σας διαβάσω το βιογραφικό της κυρίας Τσιποπούλου, όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί είναι μεγάλο και πλούσιο. Η κυρία Μεταξία Τσιποπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε το πτυχίο της και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διατριβή στην πρώιμη εποχή του Συντήρου στην Ανατολική Κρήτη. Συνέχισε με τα διδακτορικές σπουδές και έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Αγγλίας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ιταλίας ως υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στον Μπάφαλο ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. Πριν μερικά χρόνια ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από το 1975 στο 2011, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Από το 2006 έως το 2011 διεύθυνε τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, υπεύθυνη για τη διαχείριση της ψηφιακής κληρονομιάς, το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Συντόνισε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η κυρία Τσιποπούλου είναι ειδική για την εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, ειδικότερα της Κρήτης, και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνται στη μελέτη της κατανομής των οικισμών, στην κεραμική και στην αρχαιολογία του θανάτου. Διευθύνει σημαντικές σημαντικές ανασκαφές στην Κρήτη, όπως του Πετρά Σιθίας, μινωικό ανάκτορο, 3 οικισμοί και 2 νεκροταφεία, του οικισμού του τέλους της μινωικής εποχής στο Χαλασμένο Ιεράπετρας. Έχει διευθύνει την ανασκαφή του μινωικού τυχισμένου κτηρίου στην Αγία Φωτιά Σιτίας και τα ιστερομινωικά 3 νεκροταφεία στην Κριτσά Μιραμπέλο και στα Χλάδια Σιτίας. Έχει πραγματοποιήσει επιφανειακές έρευνες και οργανώσει μουσιακές εκθέσεις και διεθνή συνέδρια. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις και σεμινάρια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Έχει επιμεληθεί στο τόπο για την ελληνική και τη μινωική αρχαιολογία. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 120 άρθρα και αρκετές μονογραφίες, καθώς και επιμέλεια τόμων συνεδρίων. Είναι ιδρύτρια και εκλεγμένη πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εκλεγμένο αντεπιστέλλον μέρος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. Μετά το τέλος της ομιλίας θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα παρακαλούσα καθ' όλη τη διάρκεια να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά, ενώ η κάμερά σας μπορεί να είναι ανοιχτή. Κυρία Τσιποπούλου, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι σήμερα στην αγαπημένη μου Σιτία και κοντά σας, στην τόσο φιλόξενη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, εξαιτίας ενός ορθοπαιδικού προβλήματος. Σίγουρα θα τα πούμε από κοντά το καλοκαίρι. Οι θερμές ευχαριστίες μου στη στέγη και ιδιαίτερα στην κυρία Λίκη Γαλανάκη, η οποία οργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση, είναι δεδομένες και συνεχείς για όσα προσφέρει στον πολιτισμό της περιοχής μας. Σήμερα, όπως ακούσατε και γνωρίζετε φυσικά πολύ καλά, γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας και όπως λέμε για πολλές επετείους, μακάρι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Δυστυχώς, όλες εμείς που ζούμε σήμερα και έχουμε γεννηθεί από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, έχουμε να διηγηθούμε προσωπικές ιστορίες διακρίσεων, παρενοχλήσεων, εμποδίων και ακόμα μερικά σοβαρότερα εξαιτίας του φίλου μας. Θα σας μιλήσω σήμερα, όταν ακόμα διάφορες περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζουν σοβαρούς πολέμους και ανθρωπιστικές κρίσεις, σήμερα που βλέπουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνον να αναπτύσσονται ακροδεξιά κινήματα και συχνά να συμμετέχουν στην εξουσία, ενώ παράλληλα σε όλο τον κόσμο απαξιώνονται οι ανθρωπιστικές σπουδές και κλείνουν πανεπιστημιακά τμήματα, θα σας μιλήσω λοιπόν για μια ηρωική γυναίκα που αγωνίστηκε εναντίον όλων αυτών. Η Χάριετ Μπόιντ ήταν η ανασκαφέας των Γουρνιών. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά λίγοι γνωρίζουν περισσότερα για την ηρωική πραγματικά ζωή της. Προσέξτε ότι στον τίτλο της διαλεξής μου την αναφέρω ως νοσοκόμα,
δημοκράτησα και αρχαιολόγο, ακριβώς γιατί θέλω να φωτίσω τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής της. Η βιογραφία της μοναδικής αυτής γυναίκας, με τίτλο «Γεννημένη Επαναστάτρια», που βλέπετε εδώ το βιβλίο, γραμμένη με θαυμασμό, σεβασμό, αγάπη και πολύ τρυφερότητα από την κόρη της, Μέρι Όλσμπρουκ, αρχίζει τον πρόλογό της με τη φράση «Η μητέρα μου ήταν ένας ατρόμητος άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα που πάντα φερόταν με τρόπο αναπάντεχο». Ενώ στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου αναφέρει «Η μητέρα ήταν πάντα ένα πρόβλημα» και συνεχίζει «Η ανατροφή της υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα της δικής μου παιδικής ηλικίας». Πέρα από το χαριτωμένο λογοπαίγνιο, για ποιον άνθρωπο μιλάμε σήμερα και ακόμα σπουδαιότερα γιατί μιλάμε για αυτήν, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι ανθρωπιστικές αξίες πλήττονται με ιδιαίτερα σκληρότητα και με διάφορους τρόπους. Οι άνθρωποι που αφήνουν ένα ίχνος για τις επόμενες γενιές, που μπορεί να έχουν οποιαδήποτε σημασία 150 χρόνια μετά τη γέννησή τους, δεν φτάνει να ήταν καλοί στη δουλειά τους ή να πρόσφεραν απλώς κάτι σημαντικό στον επιστημονικό τομέα. Έτσι, δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για τη Χάριετ Μπόιντ, πρώτη γυναίκα στον κόσμο που οργάνωσε, διεύθυνε και δημοσίευσε ανασκαφή, αν και αυτό καθ' αυτό το γεγονός είναι αξιοθαύμαστο, καταλαβαίνετε. Θέλω όμως να σας μιλήσω περισσότερο για έναν άνθρωπο με εξαιρετικό θάρρος και επιμονή, με ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων, που έκανε συχνά πράγματα παράτολμα και οπωσδήποτε ασυνήθιστα για την εποχή της, το φύλο της και την κοινωνική της θέση. Και πριν απ' όλα, ας σκεφτούμε για λίγο τις ιστορικές συνθήκες τις τόσο διαφορετικής από τη δική μας εκείνης εποχής, το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Να θυμηθούμε ότι στην περίφημη Βικτοριανή εποχή οι γυναίκες δεν είχαν ψήφο, βέβαια, ότι οι άνθρωποι δούλευαν στα εργοστάσια ατέλειωτες ώρες, ακόμα και παιδιά, για ελάχιστα χρήματα. Να σκεφτούμε τις συνθήκες υγιεινής, την παιδική θνησιμότητα, τον αναλφαβητισμό. Και να προσθέσουμε σε όλα αυτά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της πολύ φτωχής και πολύ μικρής τότε Ελλάδας. Η ακόμα χειρότερα της Κρήτης, η οποία ήταν υπό Οθωμανική κατοχή πριν από την ένωση με το ελληνικό κράτος. Τι διαμόρφωσε τη Χάριετ Μπόιντ, την 26χρονη Αμερικανίδα καλής οικογένειας από τη Βοστόνη, που τον Οκτώβριο του 1896 ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα ως μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Οι σπουδές της για την κλασική αρχαιότητα, η οικογενειακή κατάσταση, τελευταίο παιδί και μοναδικό κορίτσι μετά από 4 αγόρια που μεγάλωσε ορφανή από μητέρα. Όλα αυτά φυσικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο τέλος του 19ου αιώνα, αν μια κοπέλα με κάποια μόρφωση δεν παντρευόταν πολύ νέα, η μόνη σχεδόν διέξοδος στη ζωή της ήταν να γίνει δασκάλα. Η Χάριετ έφτασε στην Αθήνα το 1896, όπως σας είπα ήδη, από το Παρίσι. Ήταν εξαιρετικά μικροκαμωμένη, 1,5 μέτρο συμπυκνωμένης δύναμης, με μια φλόγα στα μάτια και ένα πείσμα που δύσκολα μπορούσε κανείς να αγνοήσει. Πολλοί στη διάρκεια της ζωής της την χαρακτήρισαν ανθρώπινο δυναμό. Δεν της άρεσαν οι φλιαρίες, τα κουτσομπολιά, οι ανοησίες και το χάσιμο χρόνο. Δύο μέρες αργότερα, πρέπει να σας πω ότι τα σκιτσάκια που θα δείτε είναι δικά της. Τα έχει σχεδιάσει ίδια. Δύο μέρες αργότερα ήταν στις εφημερίδες της εποχής, σκεφτείτε την Αθήνα σαν ένα μικρό χωριό τότε, ως η περίφημη ποδηλάτισσα που έμενε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Σε λιγότερο από ένα χρόνο είχε περιοδεύσει αρκετούς από τους αρχαιολογικούς χώρους της τότε Ελλάδας, είχε ανέβει ακόμα και στον Ελικόνα, είχε γνωρίσει την κυρία Σλίμαν, είχε μάθει αρκετά καλά ελληνικά, φίτησε μάλιστα και στο Αρσάκιο, όπου γνώρισε αρκετές οικότροφες από τις αλύτρωτες περιοχές του ελληνισμού, ακόμα και κριτικοπούλες, είχε γίνει μέλος του Λεκείου των Ελληνίδων και εκπαιδεύτηκε ως νοσοκόμα. Και κατάφερε να γίνει δεκτή από την ίδια τη Βασίλισσα Όλγα. Ως εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια στη Λαμία και τη Βόνιτσα, κατά τον καταστροφικό Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την επιδημία τυφοειδού πυρετού που ακολούθησε. Εδώ στη φωτογραφία βλέπετε τη Χάριετ σε μια αναμνηστική φωτογραφία στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λαμίας. Σε ένα μεγάλο γράμμα της ανέφερε με λεπτομέρειες όσα πέρασε και έμαθε με την ιδιότητα της νοσοκόμας και όσα τράβηξε κατά το ταξίδι της επιστροφή της στην Αθήνα μετά την ήττα του ελληνικού στρατού. Δύσκολο να τα φανταστούμε βέβαια. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς, το 1897, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με ένα πλοίο που ξεκίνησε από την Πάτρα και μετέφερε κορινθιακή σταφίδα στις ΗΠΑ, συνοδευόμενη από ένα σκυλάκι που το είχε ονομάσει Πανικό.
έδωσε αμέσως εξετάσεις στο ανδροκρατούμενο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για να κερδίσει μια υποτροφία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, βρήκε την ευκαιρία να πάει και πάλι ως εθελόντρια νοσοκόμα στον πόλεμο της Κούβας. Εδώ βλέπετε τη Χάρετ Μπόιντ, το 1898 είχε επιστρέψει στην Ανδρίτσενα, στην Πελοπόννησο, με ένα από τους στρατιώτες που είχε περιθάλψει κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και πήγε να τον δει. Την πρωτοχρονιά του 1899, η Βασίλισσα Όλγα την κάλεσε σε μια δεξίωση στο παλάτι για να την παρασημοφορήσει για τις υπηρεσίες της στον πόλεμο. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ταξίδεψε στη Γερμανία, τη Τσεχοσλοβακία και την Αυστρία και επέστρεψε στην Ελλάδα από το Βορρά, επισκέφθηκε μάλιστα και τα Μετέωρα και γνώρισε στο Βόλο τον Αριστίδη Παπαδία, ένα φουστανελά υπηρώτη, πρώην πολεμιστή αντάρτη, ο οποίος έμελε να γίνει πολύτιμος βοηθός της στην κριτική περιπέτεια που θα ξεκινούσε σε λίγους μήνες. Η Χάριετ ήταν πλέον ελεύθερη και έτοιμη από καιρό για να ξεκινήσει τη ζωή της ως αρχαιολόγος. Εξάλλου, μόλις είχε αποφύγει ένα προξενιό που της έκανε η Βασίλισσα με ένα από τους γιατρούς των ανακτόρων. Η ιδέα του να ξεκινήσει τη δική της ανασκαφή στριφογύριζε στο μυαλό της ήδη για χρόνια. Το 1899 προσπάθησε να λάβει μέρος στην ανασκαφή της Αμερικανικής σχολής στην Κόρινθο, αλλά τι νομίζετε. Ο διευθυντής της απάντησε ότι αυτή δεν ήταν δουλειά για γυναίκες. Είχε αρχίσει να βαριέται, είχε ανάγκη από περιπέτειες, η μελέτη στη βιβλιοθήκη δεν ήταν αρκετή για το ανήσυχο μυαλό της, ώσπου μια μέρα στην Αθήνα γνώρισε κάποιον κριτικό φύλακα αρχαιοτήτων στην Ακρόπολη και κουβέντιασε μαζί του. Αυτός της είπε ότι το πανέμορφο νησί του έχει όχι μόνο το καλύτερο κλίμα και τα καλύτερα φρούτα στον κόσμο, αλλά και αρχαιότητες, πολύ καλύτερες από αυτές εδώ της Αθήνας. Μόνο που πρέπει κάποιος να σκάψει για να τις αποκαλύψει. Κάτι ξέρω φύλακας. Η Χάριετ περιέγραψε η ίδια πώς της ήρθε η ιδέα να κατέβει στην Κρήτη για να πραγματοποιήσει το αδιανόητο για την εποχή όνειρό της. Γράφει σε επιστολή της. Μια Κυριακή πρωί, το Φεβρουάριο του 1900, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μισοκοιμισμένη, σε μια ονειρική διάθεση, όταν όλα μοιάζουν δυνατά, σκέφτηκα, γιατί όχι. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν τις έφεραν αντιρρήσεις οι διευθυντές της Αμερικανικής και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής και την ενθάρρυναν. Να φύγει δηλαδή. Υποψιάζομαι πάντως ότι μάλλον ήθελαν να ησυχάσουν από αυτήν την περίεργη νέα γυναίκα και να την ξεφορτωθούν. Η Κρήτη μόλις είχε αποκτήσει την αυτονομία της υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με κυβερνήτη τον πρίγκιπα Γεώργιο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Ήταν περιοχή παρθένα για αρχαιολογικές ανασκαφές και μάλιστα οι Αμερικανοί είχαν μείνει πίσω στο θέμα, διότι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν ήδη κάνει αιτήσεις στις τοπικές αρχές για να πάρουν άδειες ανασκαφών. Έτσι, στις 10 Απριλίου του 1900, έφτασε η Χάριετ στο Ηράκλειο, συνοδευόμενη από τη φίλη της Jim Patton, τον Αριστίδη Παπαδία και τη μητέρα του για να προσέχει τις δύο κοπέλες και να μαγειρεύει για την αποστολή. Η περιγραφή της αποβίβασης είναι πραγματικά πολύ αστεία και εντελώς κινηματογραφική. Φανταστείτε ένα τεράστιο Σουδανέζο να σηκώνει στα χέρια τη μικροκαμωμένη αυτή νέα γυναίκα και να τη μεταφέρει από το πλοίο στην ακτή με βάρκα. Πάντως η Χάριετ ξεκίνησε αμέσως τις επαφές με τις ελληνικές αρχές για να πάρει την άδεια ανασκαφής. Και φυσικά δεν έχασε καθόλου καιρό, επισκέφθηκε την Γνωσό την ίδια μέρα που ο Άρθουρ Εύανς έφερε στο φως το λεγόμενο θρόνο του Μίνωα. Τον βλέπετε εδώ. Εννοείται βέβαια ότι η απόπειρά της να πείσει τον Εύανς για να της επιτρέψει να δουλέψει μαζί του, απέτυχε. Ποιος Βικτοριανός σοβαρός κύριος με τα σωστά του θα ήθελε την περίεργη και πεισματάρα αυτή η μικροκαμωμένη γυναίκα μαζί του. Πιστεύω ότι ο ανασκαφέας Γνωσού και γνωστός μισογύνης θέλησε να την απομακρύνει όσο περισσότερο μπορούσε και γι' αυτό τη συνέστησε να πάει στο απομακρυσμένο χωριό Καβούση Ιεράπετρας, από όπου μερικοί χωρικοί του είχαν πουλήσει το 1897 μερικά αγγεία για να αρχίσει από εκεί τη δική της ανασκαφή πια. Πάντως, η Χάριετ, πάντα ευγενική, αποφασιστική και αισιόδοξη, έγραψε απλώς σε μια επιστολή της ότι την ενθάρρυνε να πάει στην Ανατολική Κρήτη και να ξεκινήσει την έρευνά της εκεί. Ξεκίνησε για την Ιεράπετρα από το Ηράκλειο, μέσω Μεσαράς, όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τις Ιταλικές ανασκαφές στη Φεστό και να γνωρίσει εκεί μερικούς ευγενικούς και υπερβαλικά σοβαρούς κυρίους, τους βλέπετε εδώ, και στη συνέχεια μέσω του ορεινού όγκου της Βιάνου έφτασε στη Νότια Ακτή. Σας αφήνω να φανταστείτε τι εντύπωση έκανε η μικρή αυτή κουστοδία με τα τέσσερα μουλάρια,
τις δύο νεαρές Αμερικανίδες, το φουστανελά Αριστίδη και την ηλικιωμένη υπηρώτησα μητέρα του, στους κατοίκους των απομακρυσμένων χωριών της Κρήτης το 1900. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Δευτέρα του Πάσχα έφτασαν επιτέλους στην Ιερά Πέτρα και από εκεί σε άλλες 3 ώρες με το μουλάρι στο καβούσι. Η Χάριετ δεν κρατιόταν. Η ιδέα της δικής της ανασκαφής την είχε εντελώς ξετρελάνει. Αμέσως οδηγήθηκε από τους ντόπιους σε μια πολύ απόκριμνη τοποθεσία, ψηλά στο βουνό, στην περιοχή από όπου προέρχονταν τα εγγύα που είχε αγοράσει πριν 3 χρόνια ο Έβανς και τις είχε δείξει στην Γνωσό. Τα εγγύα αυτά βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ηρακλείου, φυσικά. Ήταν τόσο απότομη η άνοδος που τα μουλάρια φοβήθηκαν και το τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού το έκαναν με τα πόδια. Η Χάριετ όμως δεν είχε καιρό ή διάθεση για να φοβηθεί. Μετά από 11 μέρες γεμάτες αγωνία, έφτασε επιτέλους η άδεια της ανασκαφής από το Ηράκλειο. Εδώ μια φωτογραφία από την πρώτη μέρα της ανασκαφής, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργάτες από το καβούσι για να σκαρφαλώσουν στο βουνό. Βλέπετε, έχουν βάλει και τα καλά τους, τα μαντήλια τους, τις βράκες τους, όλα. Ο τρόπος που οργάνωσε τους εργάτες ήταν χαρακτηριστικός τόσο της προσωπικότητάς της και των δημοκρατικών της αντιλήψεων και αξίζει σίγουρα να αναφερθεί. Σε όλες τις λεπτομέρειες έκανε το αντίθετο από ό,τι ο Έβανς. Η Χάριετ, με τη μεγάλη εμπειρία της ως νοσοκόμα, είχε απευθείας επαφές με τους εργάτες χωρίς ενδιάμεσους επιστάτες. Γενικά ήταν πολύ υπεύθυνο άτομο και προτιμούσε να έχει στα χέρια της τον έλεγχο των καταστάσεων. Αυτό δεν συνέβαινε βέβαια σε άλλες ανασκαφές της ίδιας εποχής. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από την ανασκαφή της Γόρτινας, της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, και προσέξτε τους επιστάτες με τα ντουφέκια. Εντάξει. Η Χάριετ κατάφερε να δημιουργήσει ανασκαφική ομάδα που ήταν μαζί της και για τα 4 χρόνια των ανασκαφών, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν, το ιστορικό γεγονός, η πρώτη γυναίκα σε όλο τον κόσμο να διευθύνει ανασκαφή, συνέβη εδώ κοντά μας, για την ακρίβεια κοντά σας, στο Καβούσι, στις 14 Μαΐου του 1900. Όπως όλοι ξέρουμε, η επέτειος αυτή δεν γιορτάζεται γενικά και ουσιαστικά έχει λησμονηθεί. Μερικοί από εμάς πάντως την τιμούν σε μυστικούς βωμούς στο βάθος της καρδιάς μας. Η Χάριετ έγραψε: «Με το ξημέρωμα οι άντρες ξεκινούσαν την ανάβαση και εμείς ακολουθούσαμε με τα μουλάρια. Θέλαμε πάνω από μια ώρα να φτάσουμε στο κάστρο, 700 μέτρα υψόμετρο, και το τελευταίο μέρος της πορείας το κάναμε πεζή. Η απαλή άβρα του Λιβικού μας συντρόφευε. Οι άντρες μας δούλευαν εντατικά, αποκαλύπτοντας την κατοικία ενός άρχοντα της εποχής του Ομήρου». Χαρακτηριστικό βέβαια αυτό της εποχής της ίδιας. Η σύντομη πρώτη ανασκαφική περίοδος 3 εβδομάδων στον οικισμό του κάστρου ακολουθήθηκε από την ανασκαφή στους θολωτούς τάφους του Σκουριασμένου και του Βροντά στην περιοχή του Καβουσιού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα δικά της λόγια, προσέξτε το αυτό, θα ήθελα να το προσέξετε, έγραψε λοιπόν: «Οι κάτοικοι του Καβουσιού θα είχαν πια κάτι για να διηγούνται το χειμώνα και θα ήταν περήφανοι για την ιστορία του χωριού τους». Δηλαδή αμέσως βλέπετε την επαφή με την τοπική κοινωνία. Με την επιστροφή της στο Ηράκλειο, η Χάριετ ξεκίνησε την πολύ σημαντική και αρκετά άχαρη, όπως ξέρουμε όλοι οι αρχαιολόγοι, συστηματική δουλειά που έπεται της ανασκαφής, συγκόλληση των οστράκων, μελέτη και γράψιμο των πρώτων αναφορών και δημοσίευσεων. Προσέξτε αυτή την καταπληκτική φωτογραφία σε φωτογραφικό στούντιο του Ηρακλείου. Πάνω στο τραπεζάκι υπήρχε συνήθως ένα βάζο με λουλούδια για τις φωτογραφίες των δεσποινίδων της περιοχής. Η Χάριετ όμως άλλαξε το βάζο με ένα δίσκο με όστρακα. Εκείνο που τη βασάνιζε ήδη ήταν το φιλόδοξο όραμά της που θα καθόριζε τη ζωή της για τα επόμενα χρόνια. «Υπήρχε μια μεγάλη προϊστορική πόλη στην περιοχή του Σθμού της Ιεράπετρας?» αναρωτιότανε. «Έπρεπε να την ανακαλύψει και να την ανασκάψει». Η Χάριετ λίγο αργότερα από το τέλος των ανασκαφών στο Καβούσι, επέστρεψε στην Αμερική και πήρε θέση καθηγήτριας στο Smith College, από όπου είχε και ήδη αποφοιτήσει μερικά χρόνια πριν. Αν και ήταν τόσο νέα, διηγούνται ότι η αφηρημάδα της ήταν παροιμιώδης. Είχε στο νου της την επιστροφή στην Κρήτη. Τελικά το κολέγιο αποφάσισε, όπως έγραψε η ίδια με τον γνωστό αυτοσαρκαστικό της τρόπο, ότι θα ήταν πιο χρήσιμη αν επέστρεφε στην ανασκαφή παρά αν έμενε να διδάξει. Και το Μάρτιο του 1901 ξαναγύρισε στην Κρήτη. Τα μινωικά ανάκτορα είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται στο φως, το ένα μετά το άλλο. Και η Χάριετ ήθελε κάτι μεγαλύτερο από όσα είχε ήδη ανακαλύψει στο Καβούσι.
Το σπιτάκι της αποστολής στο χωριό, καβού μιλάμε πάντα, όπου είχαν κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να εξυπηρετήσει και ως αποθήκη και ως χώρος κατοικίας, πνίγηκε κυριολεκτικά από μια μαγιάτικη καταιγίδα και η Χάριετ, για να παρηγορηθεί, πέρασε τη νύχτα διαβάζοντας τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Προσέξτε την αίσθηση του χιούμορ. Αλλά η μεγάλη στιγμή είχε ήδη φτάσει. Στο καφενείο της Παχιάς Σάμου, κάποιος Γιώργος Περάκης της είπε ότι είχε εντοπίσει εκεί κοντά χαμηλό λόφο, γεμάτο με αρχαίους τοίχους και κομμάτια σπασμένων κεραμικών. Τρελάθηκε, το καταλαβαίνετε βέβαια. Λίγες μέρες αργότερα, η Χάριετ έστειλε τον Αριστίδη στο πλησιέστερο τηλεγραφείο, κάπου 100 χιλιόμετρα μακριά, στο Ηράκλειο δηλαδή, να τηλεφωνήσει στον Αμερικανικό οργανισμό που του είχε δώσει τη χρηματοδότηση, American Exploration Society, τις εξής λέξεις. Ανακάλυψα γουρνιά. Stop. Μυκηναϊκή θέση. Stop. Δρόμοι. Stop. Σπίτια. Stop. Κεραμική. Χάλκινα. Λίθινα. Αγγεία. Οι 100 άντρες και 10 γυναίκες ήταν οι εργάτες και στα 3 χρόνια της ανασκαφής των γουρνιών. Η ίδια δίφθινε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα τις ανασκαφικές εργασίες και μετά περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στο πολύ άβολο σπιτάκι του καβουσιού με το φως του λίχνου να τακτοποιεί τους λογαριασμούς και τις πληρωμές. Ο τρόπος που η Χάριετ αντιμετώπισε τα πρακτικά προβλήματα της ανασκαφής και του χειρισμού τόσων ανθρώπων, που για πρώτη φορά βέβαια στη ζωή τους έρχονταν σε επαφή με μια τέτοια δουλειά και οπωσδήποτε με τα πολύτιμα ευρήματα, είναι χαρακτηριστικός των δημοκρατικών της ιδεών και του τρόπου που είχε να πείθει τους ανθρώπους με το κύρος της. Την εποχή που οι ξένοι αρχαιολόγοι στην Κρήτη είχαν μια εντελώς αποικιοκρατική συμπεριφορά, η Χάριετ ενεργούσε με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο. Είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να πείθει τους συνεργάτες της να δουλεύουν σκληρά και να δέχονται το κύρος της. Είχε καθορίσει ότι όποιος συλλαμβανόταν να κλέβει, όχι μόνο θα έφευγε αμέσως ο ίδιος από την ανασκαφή, αλλά θα απολύονταν και όλοι οι συγγενείς του και δεν θα ξαναπροσλαμβάνονταν ποτέ. Όταν κάποια στιγμή μερικοί αρνήθηκαν να δουλέψουν, ζητώντας αύξηση, τους έπεισε να ηρεμήσουν, λέγοντας ότι είχε περιορισμένη χρηματοδότηση, ότι η ίδια δεν έπαιρνε βέβαια καθόλου χρήματα, και τέλος τους παρακάλεσε να ξανακάνουν τα παράπονά τους στο τέλος της ημέρας, την ώρα της πληρωμής. Επίσης, οργάνωσε ένα είδος βουλής, με την κλασική έννοια του όρου, στην οποία συζητούσαν όλα τα θέματα της ανασκαφής και αποφάσιζαν εργάτες με δημοκρατική ψηφοφορία. Τότε, λοιπόν, στις πρώτες ανασκαφές του 20ου αιώνα, υπήρχε ένα έθιμο ότι όποιος έβρισκε κάτι πολύτιμο, χρυσό, σφραγιδόλιθο, δεν ξέρω τι, ο διευθυντής της ανασκαφής του έδινε ένα δωράκι χρηματικό. Οπότε η Χάριετ είπε, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Θέλετε να δίνω μερικά χρήματα σε όποιον βρει κάτι πολύτιμο ή θέλετε όταν κάποιος βρει και ένα πολύτιμο να παίρνετε όλοι από λίγο. Και φυσικά είπαν όλοι από λίγο. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι τελείως πρωτότυπο. Τέλος πάντων, εδώ βλέπετε δύο εργάτες στα γουρνιά να κοσκινίζουν και πρέπει να κοσκινίζουν το χώμα φυσικά και πρέπει να τονίσω για τους μη αρχαιολόγους στο ακροατήριο ότι το 1900 αυτή η πρακτική δεν ήταν αυτονόητη για τις ανασκαφές και πολύ αργότερα τώρα να πούμε μεταξύ μας. Και εδώ βλέπετε τις γυναίκες όπως αυτές που έπλαιναν τα όστρακα στο διάλειμμα της ανασκαφής και χάρη με τον μπρέλ. Τα γουρνιά ήταν η αρχαιότερη οργανωμένη πόλη που ανασκάφθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος και σύντομα έγιναν γνωστά ως η Πομπεία της Κρήτης. Πολλοί αρχαιολόγοι από άλλες ανασκαφές του νησιού άρχισαν να επισκέπτονται το χώρο και ξεκίνησαν μάλιστα και οι πρώτες αναφορές στις εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Η πόλη αποκαλύφθηκε σε μεγάλη έκταση και γρήγορα προστέθηκαν το μικρό ανάκτορο και το ιερό των θεοτήτων με υψωμένα κέρια, βλέπετε εδώ. 10 κοπέλες έπλαιναν τα δεκάδες χιλιάδες όστρακα και ο Αριστίδης Παπαδίας εξελίχθηκε σύντομα σε πολύ ταλαντούχο συντηρητή. Ιδιαίτερα περήφανος αισθάνθηκε ο Αριστίδης όταν κατόρθωσε να συγκολλήσει τον περίφημο ψευδόστομο αμφορέα με τα 2 οκταπόδια από 86 κομμάτια, σήμερα βέβαια στο Μουσείο Ηρακλείου. Στα 3 χρόνια της ανασκαφής των γουρνιών, η πόλη αποκαλύφθηκε σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, 60 με 70 σπίτια ανασκάφθηκαν πλήρως και πολλά από τα ευρήματα ήταν μοναδικά για την κατανόηση του μινωικού πολιτισμού. Μεγάλη τύχη ήταν εξάλλου η πολύ καλή διατήρηση των ευρημάτων. Η ανασκαφική περίοδος έκλεισε με τον εορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου, όταν οργανώθηκαν στο Καβούσι αγώνες δρόμου και οι νικητές πήραν έπαθλο μια στάμνα με λάδι ή κρασί και ένα στεφάνι από χλαδί ελιάς. Θα σας δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες ευρημάτων των γουρνιών, τραβηγμένες από την ίδια τη Χάριετ Μπόιντ. Σε πολλά βιβλία, βέβαια, μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερες και καλύτερης ποιότητας.
Βλέπετε εδώ. Εδώ. Βλέπετε φωτογραφίες πολύ γνωστών και σημαντικών ευρημάτων από την ανασκαφή των Γουρνιών. Υπάρχει εδώ, παραδείγματος χάρη, ένα υστερομινοϊκό διπλό τελετουργικό σκεύος, συνδέονται αυτά τα δύο, περίπου του 1500 π.Χ. Και επίσης υπάρχει ένα μοναδικό ασημένιο αγγείο του 1750. Η μελέτη του έδειξε ότι μάλλον έχει εισαχθεί από τη Μικρά Ασία, αλλά βλέπετε και τις μινωικές μιμήσεις του εδώ. Επίσης προχωρούμε με μία σύγχρονη βέβαια αεροφωτογραφία των Γουρνιών. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Και εδώ μία επίσης σύγχρονη αναπαράσταση του ανακτόρου των Γουρνιών. Και μία σελίδα με τα γραμματάκια της Χάριετ από τους λογαριασμούς εξόδων και πληρωμών των εργατών. Φαντάζομαι, είναι εύκολο να σκεφτούμε ότι δεν είναι εύκολο να έχεις 100 εργάτες έτσι και να τους πληρώνεις. Εγώ με 10 και μπερδευόμουν. Λοιπόν, το 1902 η Χάριετ έκανε μια μεγάλη περιοδία δίνοντας 10 διαλέξεις σε 14 πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά πόλεων. Φυσικά, οι εφημερίδες άρχισαν να γράφουν για τα επιτεύγματά της. Έτσι, σε μια εφημερίδα της στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 5 Μαρτίου του 1902, γράφτηκε αυτό που βλέπετε και το μεταφράζω. Προσέξτε, είναι ωραίο. Μία γυναίκα έσπασε άλλη μια παράδοση και μπήκε με επιτυχία σε ένα πεδίο που ανήκε μέχρι σήμερα αποκλειστικά στους άντρες, δηλαδή την αρχαιολογική έρευνα. Ιδιαίτερες ικανότητες, εκπαίδευση, άπειρη υπομονή, πολύ θάρρος και δύναμη θέλησης απαιτούνται για τη δουλειά αυτή, ιδιότητες που μέχρι σήμερα πιστευόταν ότι χαρακτηρίζουν μόνο τους άντρες. Όμως, η δεσποινής Χάριετ Μπόιντ, απόφοιτος του Smith College, έκανε ανακαλύψεις που θα τοποθετήσουν το όνομά της ανάμεσα στους διακεκριμένους άντρες που εργάζονται σκληρά στον ίδιο τομέα για χρόνια τώρα. Ωραίο, ε? Ωχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τη δεύτερη χρονιά της ανασκαφής των Γουρνιών είχαν ένα καλύτερο σπίτι, αν και πάλι έπρεπε να μεταφέρουν το νερό από μια πηγή που απήχε 3 χιλιόμετρα. Πλήθος αρχαιολόγων και αρχαιόφιλων άρχισαν να ηρέουν στην Παχιάμο και τα Γουρνιά. Κούραση, προβλήματα, ακόμα και χρηματικά. Αλλά η Χάριετ δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την Κρήτη και την ανασκαφή της. Το 1903 της αρνήθηκαν ανανέωση της χρηματοδότησης, διότι η αρχαιολογία της Μεσογείου είναι πλέον επαρκώς γνωστή. Το 1903. Αλλά δεν παραιτήθηκε. Από το 1903 και εξής είχε κοντά της δύο βοηθούς, τους βλέπετε εδώ, την Edith Hall και τον Richard Singer. Οι δύο αυτοί συνεργάτες, λοιπόν, έγιναν κυματοθράφστες για τα ξεσπάσματα της Χάριετ, που φαίνεται ότι όταν θύμωνε δεν κατάφερε να συγκρατηθεί. Έτσι γράφουν οι ίδιοι σε επιστολές προς τους δικούς τους. Οι δυσκολίες μεγάλωσαν και παρά τις επιτυχίες της, είχε αρχίσει να κουράζεται από τις συνεχείς αναποδιές. Στην τελευταία ανασκαφική περίοδο των Γουρνιών, αλλά και γενικά της καριέρας της, η Χάριετ είχε την τύχη να αποκαλύψει την αρχαιότερη κατοίκηση στην περιοχή, χρονολογημένη στη μέση περίπου της τρίτης χιλιετίας, 2600-2500 π.Χ., την πρωτομηνοϊκή περίοδο δηλαδή, στη Βασιλική, που επρόκειτο στα επόμενα χρόνια να ανασκαφεί από τον Σίγκερ. Και εδώ μερικά χαρακτηριστικά αγγεία του ρυθμού Βασιλικής, με σχήματα που μιμούνται μεταλλικά πρότυπα, και η επιφάνειά τους κυμαίνεται στο χρώμα από κόκκινη έως μαύρη λόγω ελεγχόμενου ανομοιόμορφου ψησίματος. Σκεφτείτε τι καταπληκτικά πράγματα είναι για το 2500 π.Χ. Έσκαψαν ακόμα μερικούς τάφους στην Παχιά Άμμο, αν και η Χάριετ έγραψε σε ένα από τα γράμματά της ότι προτιμούσε τους ζωντανούς από τους νεκρούς. Εδώ βλέπουμε μια άλλη ανασκαφή ταφικού πυθού στην Παχιά Άμμο το 1986 από την Αμερικανίδα αρχαιολόγο και δεύτερη ανασκαφέα του καβουσιού, Τζεραλντίν Γκεζέλ. Είναι ακόμα στη ζωή, στα 90 τόσα της και μια χαρά. Και πράγματι, οι γεροντότεροι από τους κατοίκους του καβουσιού τη θυμούνται ακόμα, γιατί έχουν ακούσει από τους γονείς τους για τη μυθική αυτή προσωπικότητα και για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε στο χωριό ως νοσοκόμα, σε ηλικιωμένους, τραυματίες, ιδιαίτερα όμως σε νεογέννητα, σε μια εποχή με αυξημένη βρεφική θνησιμότητα. Το 1904 είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Χάριετ για ένα λόγο ακόμα. Γνώρισε και ερωτεύτηκε τον άντρα της, τον άντρα της ζωής της, τον Charles Henry Hoss, Άγγλο ανθρωπολόγο, πολυταξιδεμένο επίσης, ο οποίος είχε ήδη ασχοληθεί με τους κρατούμενους της τσαρικής Ρωσίας στο νησί Σαχαλίλη και την εποχή αυτή εργαζόταν στο Παλέκαστρο, μελετώντας τα οστά των εκεί ανασκαφών της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Το 1905, επιστρέφοντας η Χάριετ στην Κρήτη για μελέτη, έπεσε θύμα ληστείας στην Νάπολη, στην Ιταλία, έχασε το πλοίο της
και παίρνοντας το επόμενο, συνταξίδεψε με τον Τσάρλς. Το ταξίδι αυτό από την Νάπολη ως την Κρήτη ήταν αρκετό για να πλεχθεί το ειδήλιο. Η ίδια πάντως ανέφερε σε επιστολή της ότι δεν μίλησαν για γάμο παρά μόνο με ανθρωπολογικούς όρους και ότι το βασικό θέμα της συζήτησής τους ήταν η πολιτική κατάσταση της Κρήτης. Πώς θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τη χάρη να φλερτάρει με άλλο τρόπο παρά μόνο με ατελείωτες πολιτικές συζητήσεις. Η τελική πρόταση γάμου με επιστολή έφτασε στη Χάριετ το καλοκαίρι του 1905 και έτσι αυτή αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της και να επιλέξει γάμο και οικογένεια. Όχι εύκολα πάντως, αφού απάντησε όχι 7 φορές και δεν υπέκυψε παρά μόνο στην 8η πρόταση γάμου, όπως μας πληροφορεί το σχετικό απόσπασμα εφημερίδας της Φιλαδέλφια. Μεταφράζω. Είπε όχι 7 φορές. 7 φορές ο καθηγητής Charles Hoss του Πανεπιστημίου Cambridge στην Αγγλία έκανε πρόταση γάμου στη δεσποινίδα Harriet Boyd, την πιο διάσημη γυναίκα αρχαιολόγο της Αμερικής, ανάμεσα στα ερείπια των θαμμένων πόλεων της Κρήτης, και 7 φορές εκείνη αρνήθηκε. Τελικά, η υπέροχη επιμονή για την οποία είναι γνωστός ο Βρετανός επιστήμονας κέρδισε το θαυμασμό της και έδωσε τη συγκατάθεσή της. Η γνωστή καθηγήτρια του Κολεγίου Σμιθ, η οποία ανήγγειλε τον αραβόνα της, επιβέβαιωσε χθες τη συνιστορία της ένθερμης επιμονής του Εγγλέζου κυρίου, η οποία έφερε τελικά επιτυχία. Το 1904 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την κρητική αρχαιολογία, γιατί τότε έγινε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας, υπό την αιγίδα βεβαίως του βασιλέως Γεωργίου, στο οποίο ο Evans παρουσίασε για πρώτη φορά τα ευρήματά του και το σύστημα χρονολόγησης, πρωτομηνοϊκά, μεσομηνοϊκά. Επίσης, εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο μηνοϊκός. Μέχρι τότε, η προϊστορική περίοδος της Κρήτης λεγόταν Μυκηναϊκή, από τις ανασκαφές του Σλίμαν στις Μυκήνες. Ο Charles Hoss έφτασε στο Καβούσι, επίσης κι αυτός, και έκανε ανθρωπολογικές μελέτες χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων. Εξάλλου, όταν το 1905 ξέσπασε η Επανάσταση στο Θέρισο, ο ίδιος ο Charles βρέθηκε εκεί και συνάντησε τον Βενιζέλο και συγχρόνως συνέχισε τη μελέτη των κρανίων μεταξύ των εξεγερμένων κριτικών. Όταν παντρεύτηκαν, η Χάριετ ήταν 35 ετών. Καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλη για την εποχή. Οι εφημερίδες πάλι άρχισαν σχόλια του τύπου έρωτας ανάμεσα στα ερείπια, έψαξε για αρχαίες πόλεις και βρήκε τον έρωτα και άλλα τέτοια φεδρά. Η Χάριετ εκνευρίστηκε τόσο πολύ που έκρυψε όλα αυτά τα αποκόμματα από τον αναμονιαστικό της. Ο γάμος έγινε στις 3 Μαρτίου του 1906. Η νομαδική ζωή του Charles συνεχίστηκε και για την έρευνά του διέσχισε 5 φορές τον Ατλαντικό τα επόμενα 2 χρόνια. Ενώ η Χάριετ απέκτησε 2 παιδιά μέσα σε 4 χρόνια μέχρι τα 40 της. Λάτρεψε τα παιδιά της και θα ήθελε να ήταν τέλεια μητέρα και νοικοκυρά, αλλά δεν τα κατάφερνε πάντα. Ευτυχώς ήταν εποχές που η βοήθεια στο σπίτι δεν κόστιζε πολύ ακριβά. Αλλά τι φαντάζεστε, ότι η 40χρονη πλέον Χάριετ έζησε το υπόλοιπο της ζωής της ως σύζυγος, μητέρα και καθηγήτρια, ότι καταστάλαξε και αποφάσισε να ζήσει ως κανονικός άνθρωπος? Πράγματι το αποφάσισε. Με την τελειομανία που την χαρακτήρισε, ήθελε να είναι πρώτη και στα οικιακά της καθήκοντα, όπως έλεγε η ίδια. Λέγεται μάλιστα ότι κρέμασε το δίπλωμά της πάνω από τον νεροχύτη για να θυμάται καλύτερες μέρες. Αλλά η φλόγα που έκαιγε μέσα της ζητούσε πάντα διέξοδο. Δεν μπορούσε να αρκεστεί σε μια ζωή κλειστή. Ήθελε, έπρεπε να προσφέρει σε μεγάλους κύκλους ανθρώπων και όχι μόνο στους λίγους που ήταν στο άμεσο περιβάλλον της. Χαρακτηριστική ήταν η αφηρημάδα της για τα καθημερινά πράγματα, μέχρι που μια φορά ξέχασε το καρότσι με την κόρη της μωρό σε ένα πολυκατάστημα. Και όταν πήρε ένα τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα, ο κοσμήτωρας της σχολής τη ρώτησε, πολύ ευγενικά είναι η αλήθεια, αν μπορούσε να παραστεί στη δεξίωση ή θα την εμπόδιζε το γεγονός ότι θύλαζε την κόρη της. Προσωπικά, δυσκολεύτηκα πολύ να κατανοήσω πώς μπόρεσε να αφήσει την ανασκαφή στην Κρήτη, που θα έλεγε κανείς ότι για πολλά χρόνια ήταν ο αέρας που ανέπνεε. Το 2000, η Αμερικανική Σχολή γιόρτασε τα 100 χρόνια ερευνητικής παρουσίασης στην Κρήτη, η Χάριετ Μπόιντ τιμήθηκε και η οικογένειά της, τα εγγόνια της φυσικά, ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν τον εορτασμό. Βρήκα την ευκαιρία να κουβεντιάσω με την εγγονή της και να τη ρωτήσω πώς μπόρεσε η Χάριετ να αλλάξει τόσο ριζικά τη ζωή της και να αφήσει τα χώματα της Κρήτης. Καταλαβαίνετε ότι με αφορά προσωπικά το θέμα. Η απάντηση ήταν ότι η γιαγιά της είχε δουλέψει τόσο πολύ έντονα, τελικά έκαψε η ίδια τον εαυτό της. Υποψιάζομαι πάντως ότι η ψυχή της ήταν τόσο πλατιά που δεν μπορούσε να γεμίσει μόνο με την αρχαιολογία. Και το απέδειξε λίγα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών της στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αλλά πριν από αυτό, κατάφερε να εκδώσει το 1914 ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, την τελική δημοσίευση των ανασκαφών της Σταγουρνιά. Το βιβλίο είναι πολύ μεγάλου μεγέθους, 50 επί 40 εκατοστά, και πολύ υψηλού επίπεδου ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνιση. 1914. Η Χάριετ Μπόιντ όχι μόνο το έγραψε και το επιμελήθηκε εκδοτικά, αλλά έκανε μόνη της τα εκατοντάδες σχέδια των ευρημάτων. Αν για μερικά χρόνια έπρεπε να αποφύγει τα μεγάλα ταξίδια, δεν άφησε καθόλου άλλα μικρότερα, αλλά σίγουρα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Όπως τότε που έκανε μια πενθήμερη εκδρομή με μουλάρι μαζί με το δίχρονο γιο της, τον Άλεξ. Το επόμενο βιβλίο της που έγραψε μαζί με τον Τσάρλς, με τίτλο «Κρήτη, ο πρόγονος της Ελλάδας» και με πρόλογο του Άρθουρ Εύανς, είναι ακριβώς ο τρόπος που βλέπουν το μινωικό πολιτισμό τότε ως πρόγονο του ελληνικού, του νεότερου πολιτισμού. Λοιπόν, είχε πρόλογο λοιπόν του Άρθουρ Εύανς. Αυτό το βιβλίο πήρε πολύ καλές κριτικές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Κάποιος μάλιστα έγραψε: «Είναι τόσο ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς για την αυγή του πολιτισμού όταν η ζωή έμοιαζε τόσο πολύ με τη σημερινή και οι γυναίκες είχαν τόσο εξέχουσα κοινωνική θέση». Δεν ξέρω τι πίστευε η Χάριετ για την παρατήρηση αυτή, ίσως να χαμογέλασε λιγάκι. Η διακεκριμένη πάντως Χάριετ Μπόιντ, που είχε αποκτήσει διεθνή φήμη και είχε προσφέρει τόσα στην ανθρωπότητα και την πατρίδα της, και τη δικιά μας πατρίδα βέβαια, η κυρία αυτή λοιπόν δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Ήδη από το 1910 όλη η οικογένεια είχε βρεθεί στην Αγγλία, στην Οξφόρδη συγκεκριμένα, και παρακολούθησαν από κοντά τους αγώνες για την ψήφο των γυναικών με τις σουφραζέτες. Ένα λεπτό. Το 1912, όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η Χάριετ Μπόιντ έκανε μεγάλο έρανο και έστειλε 650 δολάρια, ήταν πολύ περισσότερα από τα σημερινά, στην Ελλάδα, μόνο από τα μέλη του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε νέο ευχαριστήριο γράμμα από τη Βασίλισσα Όλγα και πάλι. Το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου γέμισε ανησυχία πολλούς ειρηνιστές σε όλο τον κόσμο και βέβαια ανθρώπους και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά η Χάριετ δεν μπορούσε να σταθεί μόνο στις ανησυχίες και στη φιλιρηνική ανατροφή των παιδιών της. Ο 9χρονος γιος της μάθαινε κιόλας γαλλικά, γερμανικά και ελληνικά και η κόρη της, στα 5, ήξερε το ελληνικό αλφάβητο και ήταν έτοιμη για το σχολείο. Η Χάριετ πίστευε ότι είχε εκπληρώσει μέχρι τη στιγμή αυτή αρκετά καλά τις υποχρεώσεις προς τα παιδιά της και ότι έπρεπε και πάλι να ανοίξει τα φτερά της. Στην Ευρώπη υπήρχαν άνθρωποι που τη χρειάζονταν. Το 1916 έφτασε στη Ρώμη. Δεν ήταν εύκολο να περάσει στη Σερβία, όπου γίνονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η πολεμική κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και σύνθετη και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη διπλή της υπηκότητα, αμερικανική και βρετανική, από τον σύζυγό της. Στις 11 Ιανουαρίου του 1916, οι Γάλλοι κατέλαβαν την Κέρκυρα για να δεχτούν τους Σέρβους εχμαλώτους και φυσικά η Χάριετ αποφάσισε να πάει στην Κέρκυρα. Η χολέρα θέριζε και είχε ήδη πολλά θύματα. Το νησάκι Βίδος, που βλέπετε εδώ, χρησιμεύει ως προσωρινό στρατόπεδο. Χιλιάδες άρρωστοι, καθόλου καθαρό νερό, η Χάριετ ήταν στο στοιχείο της. Για ένα μήνα δούλεψε συνέχεια, χωρίς καθόλου ανάπαυση. Ευτυχώς στάθηκε τυχερή η ίδια και δεν κόλλησε τη φρικτή αρρώστια. Κατάφερε με τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα και με τη βοήθεια καλογραιών μιας γειτονικής μονής να στήσει μια διαιτητική κουζίνα και απολυμαντικά λουτρά. Οι δυσκολίες αυτής της περίοδου ήταν απερίγραπτες. Θα έπρεπε να διαβάσετε τη βιογραφία της για να δείτε από κοντά τη ζωντανή περιγραφή της κόρης της, βασισμένη βέβαια στις διηγήσεις της ίδιας. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή ενός Σέρβου γιατρού που γράφει: «Συχνά οι στρατιώτες που περιθάλψατε», είχε γράψει αργότερα, «με ρωτούν για τα νέα της γενναιόδορης κυρίας που έδωσε σε αυτούς τους τόσο αδύναμους το μητρικό καλωσόρισμα στο νησί Βίδος και μαζί μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή». Στις 4 Απριλίου, είμαστε στο 1916, η Χάριετ έφυγε για την Ιταλία με ένα ναρκαλιευτικό σκάφος. Είχε αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς της στο Βίδο. Η ίδια, πριν φύγει, σχεδίασε ένα απλό μνημείο για τους πεσόντες από πεντελικό μάρμαρο, το οποίο κατασκευάστηκε λίγο μετά από την αναχώρησή της. Το βλέπετε εδώ. Πίσω στην πατρίδα της, οι γυναίκες πήραν για πρώτη φορά περιορισμένο δικαίωμα ψήφου και εκείνη προσπάθησε να εξασφαλίσει όσο μπορούσε μια πιο ήσυχη και δημιουργική ζωή για τα παιδιά της. Φυσικά, όλα αυτά διακόπηκαν στις 6 Απριλίου του 17, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στον πόλεμο.
Σύντομα οργάνωσε μια γυναικεία μονάδα για την Ευρώπη από φοιτήτριες και καθηγήτριες της σχολής της. Τους βλέπετε εδώ. Η ομάδα αυτή, να στη μούλα. Όχι. Λοιπόν, οργάνωσε λοιπόν μια ομάδα. Επίσης, η ίδια η Χάριετ δούλεψε πολύ σκληρά στο πεδίο των μαχών της Νότιας Γαλλίας. Μάλιστα φαίνεται πως ήταν η πρώτη γυναίκα οδηγός νοσοκομιακού αυτοκινήτου και άλλη μια πρωτιά. Προφανώς η ίδια ούτε της επεδίωκε ούτε έδινε καμιά σημασία στις πρωτιές. Βοηθούσε στρατιώτες αλλά και τα ορφανά του πολέμου, οργανώνοντας ακόμα και μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για αυτά τα παιδιά. Παρόλο που θα ήθελε να έχει κοντά της τα δικά της παιδιά, αποφάσισε να μην τα φέρει στην Ευρώπη για τον κίνδυνο των υποβρυχίων. Το ταξίδι με τα παιδιά της στην Ευρώπη πάντως έγινε το 1920, σε εποχή πολύ δύσκολη αμέσως μετά τον πόλεμο, γιατί ήθελε όχι μόνο να τους δείξει την Ευρώπη, αλλά επίσης να δείξει την εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους φίλους της, παρόλο βέβαια που οι καιροί ήταν πολύ δύσκολοι και καθόλου κατάλληλοι για τουρισμό. Εξακολουθούσε να φέρεται εντελώς αντισυμβατικά και παράλληλα ήταν μια πολύ εμπνευσμένη καθηγήτρια της αρχαίας τέχνης. Στην Αθήνα ξαναγύρισε μερικά χρόνια αργότερα, το 1926, κυρίως για να συναντήσει το φοιτητή πλέον γιο της, ο οποίος δούλευε τότε σε ανασκαφέ στην Αίγυπτο. Άλλο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι για τη Χάριετ, που στη Ρώμη συνάντησε μάλιστα και τη φίλη της, τη Βασίλισσα Όλγα, εξόριστη τότε στην εποχή της δικτατορίας του Παγκάλου. Με μια ειδική άδεια εξάλλου, έσκαψε για ένα τετραήμερο στην περιοχή της Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρι, προάστιο της Αθήνας, γιατί είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια ποικιλία πεντελικού μαρμάρου. Ανακάλυψε αξιοσημείωτα ευρήματα, ήταν ένα μικρό ιερό του 6ου αιώνα π.Χ. Με την ίδια ευκαιρία, καλεσμένη σε μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο, μητέρα και παιδιά, μετά τη Σαντορίνη, βλέπετε ακόμα, από τότε πηγαίνει Σαντορίνη, μετά τη Σαντορίνη, όχι, με συγχωρείτε. Ναι, φτάσανε στην Κρήτη λοιπόν με το κρουαζιερόπλοιο σε ένα πολύ συγκινητικό προσκύνημα στο παρελθόν για να κάνουν Πάσχα στη Βίλα Αριάδνη, καλεσμένη του Έβανς. Σε ένα κοντινό χωριό η Χάριετ έψαξε και βρήκε κάποιον Γιώργη που είχε μισθώσει το μουλάρι του πριν 20 χρόνια σε μια Αμερικανίδα κυρία, εκείνη δηλαδή, για να πάει στο καβούσι. Ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή με χαρές, γλυκά, καφεδάκια και κριτική φιλοξενία. Η Χάριετ φοβόταν πάντως πολύ ότι επιστρέφοντας στα Γουρνιά που ήθελε να τα δείξει στα παιδιά της, καταλαβαίνετε, ο χώρος θα είχε καταστραφεί μετά από 20 χρόνια, αλλά ήταν τυχερή. 20 χρόνια μετά το τέλος της ανασκαφής, μόλις είδε τα Γουρνιά, μπόρεσε να πει «Δεν άλλαξε τίποτα». Και εδώ μια κάτοψη των Γουρνιών από το βιβλίο της Χάριετ, βλέπετε πόσο πρωτοπόρα ήταν για την εποχή της, και βεβαίως η σύγχρονη αεροφωτογραφία. Πάρα πολλά όμως είχαν αλλάξει στην αγαπημένη της Αθήνα μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη συρροή του 1 εκατομμυρίου προσφύγων, οι περισσότεροι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα. Βλέπετε εδώ και τις φούστες με το βάγκαλο. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Χάριετ ενδιαφέρθηκε αρκετά για τις ιδέες του σοσιαλισμού, ιδιαίτερα όπως τις εξέφραζε ο Μπέρναρ Σόου στη Βρετανία. Αλλά πάνω απ' όλα πίστευε στη δημοκρατία. Παρόλο το έντονο ενδιαφέρον της για όσα συνέβαιναν στη Σοβιετική Ένωση, όταν κάποτε πήρε μια πρόσκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την επέστρεψε, γράφοντας «Κύριε, παρακαλώ να μην μου ξαναγράψετε. Η δημοκρατία μπορεί να κάνει πολλά λάθη, αλλά είναι η μόνη μορφή διακυβέρνησης που με ενδιαφέρει». Την εποχή αυτή στο Μεσοπόλεμο, η Σοβιετική Ένωση καλούσε πάρα πολλούς διανοούμενους από διάφορες χώρες και τους φιλοξενούσε, ας πούμε, για λίγο καιρό και μετά αυτοί είχαν δει τι συνέβαινε εκεί και ήταν με κάποιο τρόπο πρεσβευτές. Είχε καλέσει πάρα πολλούς από τους γνωστούς Γάλλους λογοτέχνες και είχε καλέσει και το δικό μας τον Καζαντζάκη, ο οποίος βέβαια έγραψε μετά το βιβλίο για τη Ρωσία. Τέλος πάντων, η Χάριετ Μπόιτ όμως δεν ήθελε να πάει στη Σοβιετική Ένωση. Λίγα χρόνια αργότερα πάντως, το 1933, στα 63 της χρόνια, οργάνωσε απεργία εργατών δέρματος στη Βοστόνη. Δεν την κρατούσε τίποτα. Μετά τη σύνταξή της, ενδιαφερόταν όλο και περισσότερο για την πολιτική, τα σκληρά χρόνια της ύφεσης, καθώς ερχόταν απειλητικός ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έγραφε και μιλούσε εναντίον του κινδύνου της εξάπλωσης του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας για όλο τον κόσμο. Και επειδή βέβαια το μήλο πέφτει συνήθως κάτω από τη μηλιά, η κόρη της Χάριετ, η Μέρι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο, έγινε πολεμική ανταποκρίτρια στην Ευρώπη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
και η μητέρα της, σχεδόν 70 χρονών πλέον, επειδή δεν είχε νέα της, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να τη συναντήσει. Η περιπέτεια αυτή της ηλικιωμένης πλέον, αλλά πάντα παράτολμης Χάριετ, είναι επίσης κινηματογραφική και απίστευτη, αλλά για εκείνην απόλυτα αναμενόμενη, δεδομένης της προσωπικότητάς της. Μετά από πολλές περιπέτειες, κατάφερε να πάρει βίζα για την Πράγα και έφτασε εκεί με τρένο, αλλά κινδύνευσε να συλληφθεί. Φυσικά δεν παρέλειψε να πει στους στρατιώτες των SS: «Εμείς οι Αμερικανοί είμαστε εναντίον του Χίτλερ». Μάλιστα, στη μικρή πόλη που είχε φτάσει προσωρινά, μεγάλες παρελάσεις άρχισαν ξαφνικά, σημειοστολισμοί, με σβάστικες βέβαια, και εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χίτλερ. Η Χάριετ φορούσε στο πέτο της καρφίτσα με τα αμερικανικά εθνικά χρώματα, μπλε, κόκκινο και λευκό, που όμως ήταν και τα εθνικά χρώματα της κλαβωμένης Τσεχοσλοβακίας. Όταν της το είπαν, έκανε πως δεν κατάλαβε πόσο παράτολμο ήταν αυτό που είχε κάνει και απάντησε: ίσως όλες οι δημοκρατίες να έχουν αυτά τα χρώματα. Δεν τα έχει και η Γαλλία, καταλαβαίνετε. Τη συνέλαβαν βέβαια, την προσήγαγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και καθώς ο ναζιστικός στρατός προχωρούσε καταλαμβάνοντας τη χώρα, δεν είχε πλέον καθόλου χρήματα, μέχρι που την πέταξαν έξω από το ξενοδοχείο, 70 χρονών, έτσι, και μετά από τη δήλωσή της, η χώρα μου, η Αμερική, δεν χρειάζεται Ράιχ και Φιούρερ, εμείς έχουμε δημοκρατία και πρόεδρο. Τέλος πάντων, κατάφερε να φτάσει στην Πράγα με το τελευταίο ελεύθερο τρένο και αμέσως μετά οι Ναζί κατέλαβαν την πόλη. Αφού βρήκε την κόρη της, ευτυχώς, αποφάσισε να μείνει για λίγο εκεί και να μάθει τσέχικα, να βοηθήσει Εβραίους φίλους της να διαφύγουν στην Αμερική. Μεγάλο θέμα βέβαια ήταν αυτό εκείνη την εποχή. Έμεινε για αρκετούς μήνες στην Ευρώπη, προσπαθώντας να βοηθήσει μέσω των Αμερικανικών πρεσβειών και προξενείων και γράφοντας τις πολιτικές της σκέψεις. Πίστευε ότι η λύση για την Ευρώπη πρέπει να είναι ένα είδος ομοσπονδίας, είχε δηλαδή προβλέψει την ανάγκη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Χάριετ σκεφτόταν ότι τους τελευταίους μήνες της μακράς ζωής της έμαθε τόσα πολλά από τη ζωντανή ιστορία και ζήτησε αμέσως ακρόαση από τη σύζυγο του Προέδρου, την κυρία Έλινορ Ρούσβελτ. Βέβαια, εκείνη ήταν Ρεπουμπλικάνη, αυτή ήταν Δημοκράτησα. Σε λίγες μέρες όμως την κάλεσαν για γεύμα στο Λευκό Οίκο. Τα τελευταία χρόνια της μιας ζωής τόσο γεμάτη σε πείρα και σκέψεις, η πολιτική της δραστηριότητα ήταν πολύ περισσότερο έντονη και προσπάθησε με κάθε τρόπο να προπαγανδίσει ευρύτερες ενώσεις ανθρώπων και κρατών πέρα από σύνορα και θρησκείες. Στις ελεύθερες ώρες της εξάλλου μάθαινε ρώσικα, χρησιμοποιώντας την ελληνική μετάφραση της Καινής Διαθήκης ως ενδιάμεσο. Η Χάριετ πέθανε το Μεγάλο Σάββατο στις 31 Μαρτίου του 1945. Θα ήθελα να τελειώσω τη σύντομη και ελλειπή αυτή τη διήγηση μιας τόσο συναρπαστικής και φωτεινής ζωής με τις τελευταίες λέξεις της βιογραφίας της από την κόρη της. Το τέλος του βιβλίου. Τώρα είναι σχεδόν σαν να είναι κοντά μας και να χαίρεται με κάθε βήμα μπροστά, να ειρωνεύεται κάθε οπισθοδρομικό, να κοιτάζει πάντα μακριά προς τους νέους αγώνες για μια πνευματική παγκόσμια κοινότητα. Ή να σπέβδει εδώ και εκεί, σε κάποια νέα σταυροφορία ή σε κάποιο σημείο του πλανήτη που κινδυνεύει, πάντοτε μεταρρυθμίστρια και ποτέ υποταγμένη. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Κυρία Τσιποπούλου, δεν έχουμε, τι να πούμε, τίποτα. είδατε μια απίστευτη ζωή, πραγματικά, απίστευτο. Πώς μαζέψατε... Παράδειγμα. Ένα κομματάκι του σοδά να κάνει ο καθένας από εμάς, από αυτή τη ζωή. Ναι. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Και επίσης θα σκεφτόμουν ότι ίσως να δοκιμάσω να μην κάνετε share screen πια, για να μπορείτε να μας βλέπετε. Ναι, βεβαίως. Με χαρά. Για κάντε το. Για να δούμε πώς θα γίνει. Τώρα είμαστε μια χαρά. Όχι, να κλείσω το PowerPoint, το κλείνω, δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Got it, ναι, βλέπω εσάς. Εδώ είμαι εγώ, με βλέπετε? Εμείς σας βλέπουμε, μια χαρά. Ωραία, εντάξει, σας βλέπω και εγώ, βλέπω τον κύριο Ανψητάκη, γεια σου Αντώνη. Βλέπω τον Άκη Τσόνο που έχει δουλέψει πριν πάρα πολλά χρόνια στον Πετρά. Βλέπω, τι άλλο, βλέπω πολύ κόσμο τέλος πάντων. Γεια σου μεταξύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά. Ξέρετε, για μένα πραγματικά έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και ήταν πάντα μια προσωπικότητα που τη θαυμάζω και με έχει οδηγήσει, ας πούμε. Εγώ είμαι πολύ πιο μικρή, τίποτα δεν είμαι βέβαια, αλλά ναι. Ναι. Να δούμε αν κάποιοι... Εντάξει, ήταν πολύ κινηματογραφικό αυτό. Ναι. Πολύ κινηματογραφική παρουσίαση, ευχαριστούμε. Είδες, ναι, για να μου, ναι, πραγματικά... Σιδερένια.
Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Έχω το πόδι σαν ένα σκαμνάκι τώρα εδώ. Θα εντάξει, μόλις κάνα μήνα θα με εντάξει. Εσύ είσαι μια χαρά πια. Εντάξει. Θα βρεθούμε κάτω. Μπράβο, μπράβο. Να δούμε αν κάποιοι θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω προς το παρόν κάποιο χεράκι που σηκώνεται εδώ. Μάλλον άφωνοι έχουμε μείνει. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, βλέπω και μερικούς φίλους από την παχιά μου, από εδώ, από εκεί, συναδέλφους. Εδώ βλέπω ένα χεράκι που έχει σηκωθεί. Α, ορίστε. Η Εύη. Ήθελε να ευχαριστήσει για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία, για την υπέροχη παρουσίαση. Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά. Μήπως πρέπει να... Άκουσα τη λέξη υπέροχη. Η Εύη είναι ξεναγός και θέλει να ευχαριστήσει για την υπέροχη πρωτοβουλία και την υπέροχη παρουσίαση ενός άκρος άγνωστου κομματιού της αρχαιολογίας. Ναι, πράγματι. Ιεράπετρα, οπότε μου φέρατε ένα υπέροχο δώρο για τη μέρα της γυναίκας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Θα υπάρχει και στο YouTube, οπότε μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Ναι, βλέπετε, ήταν πολύ περισσότερο από μια σπουδαία αρχαιολόγος. Να είστε πάντα καλά και να προσφέρετε τέτοια γνώση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα από εβδομάδα θα έχει ανέβει όλη αυτή η ομιλία. Θα ανέβει στο κανάλι της Στέγης στο YouTube. Κοιτάζω άλλο χεράκι, κάποιος που θέλει κάτι να πει. Πολύ ησυχία, όντως. Έλα, πείτε κάτι, βρε παιδιά, πείτε κάτι. Ελάτε να γίνει λίγο κουβέντα, εγώ τόσα πράγματα σας είπα. Βλέπω και τη κυρία Κιορπέ, συνεργάτη μου, αυτή που κάνει τα κόκαλα του Πετρά. Βλέπω τη Ματίνα Τζαρή, άλλη συνεργάτη, συντηρήτρια στην παχιά μου. Βλέπω, καλό κόσμο. Αντώνη, έχεις το λόγο πάντως τώρα. Έλα, Αντώνη, πάντα βρίσκεις κάτι να πεις, έλα. Τίποτα, μια επιθυμία θέλω. Πες κάτι για τα πολιτικά, κάτι εκεί, για τα εκφράσω, να εκφράσω ότι για αυτή τη γυναίκα αξίζει το ελάχιστο ένας δρόμος στο νομό να πάρει το όνομά της. Και ένας δρόμος που θα σηματοδοτεί και την ενότητα του νομού, γιατί τα γουρνιά βρίσκονται ακριβώς εκεί που οι τρεις πόλεις ενώνονται. Φοβερό. Ξέρεις κάτι, όταν έγινε αυτή η γιορτή για τα 100 χρόνια της Αμερικανικής έρευνας αρχαιολογικής στην Κρήτη, είχα πει στον Γενικό Διευθυντή του INSTAP και λέω, μα γιατί αυτό το κέντρο, το ξέρεις, είναι ένα πολύ ωραίο επιστημονικό κέντρο, μα γιατί αυτό το κέντρο, του λέω, δεν το έχουμε ονομάσει Harriet Boyd, και μου λέει, έλα μεταξιά, έλα μεταξιά. Ναι, ξεχνιόνται. Επίσης θα λέω, κανείς δεν θυμάται ότι κάποια μέρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον κόσμο, μία γυναίκα έκανε ανασκαφή, μία γυναίκα. Δεν γινόταν. Και βλέπετε όταν οι εφημερίδες γράφανε, δουλεύει σαν άντρας, κάνει δείχνει. Ναι, είναι πάρα πολύ... Έσπασε πάρα πολλά στερεότυπα. Σκεφτείτε επίσης ότι παντρεύτηκε 35 χρονών, ότι έκανε δύο παιδιά μέχρι τα 40. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα πράγματα το 1900. Είχε μεγάλη τύχη. Τι να σας πω. Σηματοδοτεί και μια άλλη σχέση ανάμεσα στους λαούς, όχι σχέση απικιοκράτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια σχέση ισότιμη που, εντάξει, ο ένας μπορεί να έχει τη γνώση, ο άλλος έχει την τοπική γνώση και της υποδείχνει κάτι. Και... Αγάπησε πραγματικά την Ελλάδα, αγάπησε το Καβούσι, αγάπησε την παγιά μου. Ήταν ψυχή της εδώ, δεν ήταν που το έβλεπε σαν μια δουλειά, ερχόταν, την έκανε και έφευγε. Ήταν κάτι πολύ βαθύ. Ναι. Ήταν βαθύ. Επίσης, ξέρετε κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό. Η Harriet Boyd, λοιπόν, ήταν η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε ανασκαφές, ας πούμε, στην Κρήτη. Ας αφήσουμε το υπόλοιπο. Στην Κρήτη. Ξέρετε ποια ήταν η δεύτερη γυναίκα που διεύθυνε ανασκαφή και πότε? Ήταν η Αγγελική Λεμπέση και ήταν προς το τέλος της δεκαετίας του 70. Ωραίο. Επίσης ήταν η πρώτη γυναίκα που έσκαψε ανάκτορο. Εγώ περηφανεύομαι να είμαι η δεύτερη. Ναι, λοιπόν, δεν ήταν τα πράγματα τον 20ο αιώνα γενικά τόσο εύκολα για τις γυναίκες. Όχι μόνο στις αρχές του, που εντάξει, ας πούμε, αλλά και το 40, καλά, και το 50 και το 60 και το 70 δεν ήταν εύκολα. Τώρα λέμε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία γυναικοκρατείται. Αλλά ναι,
Όντως είναι πολύ περισσότερες είμαστε οι γυναίκες, αλλά ίσως αυτό οφείλεται στο ότι οι μισθοί είναι χάλια και δεν είναι μια τόσο ρεαλιστική καριέρα για άντρες που παραδοσιακά πρέπει να κερδίζουν κάποια χρήματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχω γράψει ένα άρθρο που αν θέλετε μπορώ να σας το βάλω στο Facebook, το οποίο λέγεται «Οι εγγονές της Harriet Boyd». Και είναι για τη δικιά μου τη γενιά, και ίσως και λίγο μεγαλύτερες, που δουλεύουμε στην Κρήτη και διευθύνουμε μόνες μας ανασκαφικά προγράμματα. Όχι μαζί με έναν άντρα, όχι τίποτα. Μόνες μας ή με άλλη γυναίκα. Και αυτό προέκυψε από ένα ερωτηματολόγιο 110 ερωτήσεων που έστειλα σε όλες αυτές τις συναδέλφους και το απάντησαν. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Ναι. Ναι, είναι η αρχαιολογία είναι περίεργο πράγμα. Ναι. Ο κύριος Μανώλης Κλόντζας θέλει να παρέμβει. Α, Μανώλης, ναι. Καλησπέρα, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Γεια σου Μανώλη από την Τσεχία. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες τις γυναίκες, και, ναι. Δεύτερον, πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ήμουν σίγουρος ότι θα έκανες ότι κάτι τέτοιο θα έκανες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως πολλοί λένε φυσικά λάθος ότι η ιστορία παραλαμβάνεται. Αυτό φυσικά δεν ισχύει, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι γενικά στη αρχαιολογία, ας πούμε, της Κρήτης βλέπουμε έτσι πολύ δυναμισμό, έτσι, από τις αρχές του αιώνα μέχρι και σήμερα, πολλές συγκρούσεις, όπως και η Boyd συγκρούστηκε με καταστάσεις, με προκαταλήψεις κτλ. Και σήμερα το ίδιο γίνεται. Μην νομίζετε. Και με τους χρηματοδότες της είχε συγκρούσεις. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο πράγμα. Ότι στη σημερινή εποχή, ας πούμε, οι αρχαιολόγοι επικεντρώνουν στο ζήτημα της αποαπικιοποίησης της αρχαιολογίας. Έτσι. Και θέλω να πω ότι είναι κάτι παράξενο. Η Boyd ως πρώτη γυναίκα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ότι έκανε αποικιοκρατή αρχαιολογία. Ακριβώς ναι. Η σχέση που είχε με την τοπική κοινωνία. Είδατε τους στρατιώτες με τα ντουφέκια στην ανασκαφίτη, ναι. Τον Ιταλό. Αν κουνούσε κανείς το κεφάλι, μπαμ, ναι. Ακριβώς. Με την τοπική κοινωνία και με τη, εγώ θα πρόσθετα και με την και με το χώρο, με τη φύση της Κρήτης. Ακριβώς αυτό την ουσιαστικά την έβαλε στην άλλη πλευρά της ιστορίας στους αρχαιολόγους οι οποίοι λειτουργήσαν κατά της αποικιοκρατίας. Επίσης, Μανώλη, συγγνώμη, είχε ένα άλογο και πηγαίνει, ερχόταν συνέχεια με αυτό. Ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά τους λόφους, ψάχνοντας για αρχαιότητα. Ήταν πολύ δεμένοι με τη φύση. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι 100% σίγουρος, έχω την εντύπωση ότι ήταν γεωργαλίδικο άλογο. Μάλλον τι άλλο, ναι. Γεωργαλίδικο άλογο και θέλω να πω ότι, εντάξει, πολλοί συνάδελφοι, μια που μιλάμε για άλογα, πολλοί συνάδελφοι ουσιαστικά, πολλοί συνάδελφοι, ελάχιστοι δηλαδή, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που συναδέλφων που συνεχίζουν και σήμερα ακόμα, στη δικιά μας εποχή, να ψάχνουν, ας πούμε, και να γυρίζουν τους διάφορους χώρους με άλογα. Ο κοινός μας τόσο Νίκος ο Παναγιωτάκης είναι μια καλή, ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν φυσικά πολύ δύσκολο για μια γυναίκα. Μην ξεχνάμε και τον τρόπο καθίσματος, έτσι, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, τα μακριά φρέματα, τα μποτίνια, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, από την προσωπικότητα της Boyd είναι η αγάπη της, το επαναλαμβάνω μια φορά, η αγάπη για τον άνθρωπο, για τη φύση. Αυτό είναι ουσιαστικά που την έφερε στους εξέχοντες ανθρώπους που
θεωρούνται υπερασπιστές της δημοκρατίας, υπερασπιστές των εργατικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της γυναίκας. Έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Από όπως το έθεσε και εσύ σωστά, και τελειώνω, ο Εύβαλς μόλις μόλις αυτή την ξυνήλα, φυσικά και θα μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο και, θα, και τον Εύβαλς φυσικά τον κατατάσσουμε στους απεικιοκρατικούς στην αρχαιολογία της απεικιοκρατίας. Έτσι και αυτό. Και όπως και, θέλω να πω και η χρονολόγηση που έκανα. Έτσι. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να θέλει κάτι να ρωτήσει. Θέλετε να σας διαβάσω, κυρία, μεταξύ κάποια σχόλια που έχουν έρθει? Ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Ερίνα γράφει, εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Γιάννα Βενιέρη, μεταξία μου, τι ωραίο ταξίδι. Ο Μιχάλης Γιαννακάκης, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή μεταξία και στέγη. Καλός φίλος. Ο Άκης Τσόνος, αν το διαβάζω σωστά. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια, εξαιρετική παρουσίαση για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Η Αγγελική, ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη παρουσίαση, για αυτή την τόσο δυναμική γυναίκα. Η Τούλα Μαρκέτου, ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη αυτή παρουσίαση. Τόσο ζωντανή, ευχάριστη, άριστα τεκμηριωμένη, αλλά και κινηματογραφική, όπως ορθώς είπε η Γιάννα. Πράγματι, ευχαριστώ, Τούλα. Έτσι. Μα, όλες αυτές τις περιπέτειες πραγματικά δεν είναι κάτι συνηθισμένο με τίποτα. Ναι. Ναι. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για την ευκαιρία που μου δώσατε. Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι έχω διαβάσει και ό,τι έχω δει για τη Harriet Body έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχή μου. Και νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα, ας πούμε, για πολλούς και για πολλές γυναίκες. Αυτό είχα να σας πω. Κυρία Μεταξία, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δόθηκε η ευκαιρία για να κάνουμε πραγματικά αυτό το ταξίδι σήμερα. Εγώ ταξίδεψα δηλαδή με αυτά και... Βέβαια, ναι. Και το PowerPoint που τα καταφέραμε τελικά τόσο το καλύτερο. Ναι, παρόλη την αρχική τεχνική δυσκολία, ναι, τα καταφέραμε. Μας προβλήματα, μια χαρά ήταν. Ναι. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ... Να σταματήσουμε, μπορούμε. Τι ώρα είναι? Ού, είναι 8 η ώρα, ναι. Ναι, νομίζω... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κι εγώ ευχαριστώ για όλα. Θα τα πούμε το καλοκαίρι στην Κρήτη, σίγουρα. Ευχαριστώ. Με τις πατερίτσες μου ίσως και χωρίς αυτές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φεύγω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Εκ μέρους της στέγης, βλέπω ένα χεράκι το οποίο... Α. Να έβηπε τσαγκουράκι. Όχι, όχι, ήταν το χεράκι του από το χαιρετισμό. Α, το προηγούμενο είναι, ναι, η κυρία που μίλησε πριν, ναι. Ξανά, ναι, ναι. Ξαναβγήκε ξανά. Προηγούμενο, εντάξει. Δεν ήταν το raise hand, ήταν ο χαιρετισμός. Α, μάλιστα. Ήταν οπότε κάπου εδώ, εκ μέρους της στέγης, καταρχάς να ευχαριστήσουμε εσάς, κυρία Μεταξία Τσιποπούλου. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και όλες και όλους εσάς που μας παρακολούθησαν απόψε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ και εγώ όλους και όλες και φαντάζομαι θα δουν και αρκετοί στο YouTube αργότερα, ναι, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε το καλοκαίρι, ελπίζω ζωντανά. Σας αφήνω. Γεια σας, κύριε Μεταξία, πολλά περαστικά και από μένα. Γεια σας. Αχ, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.